Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog μας. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις. Εκεί σε ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης εκεί μπορείς να παίρνεις μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε στη σελίδα μου. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως θα έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα είναι η 11η μέρα των vlog μας. Τα vlog μας συνεχίζονται, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό να σας πω. Είμαι λοιπόν μαζί με το μικρό Σπυράκο και του δίνω μπανανούλα και τα περνάμε τέλεια και του έχω βάλει και τραγουδάκια στην τηλεόραση. Γι' αυτό με βλέπετε να κοιτάω συνέχεια από εκεί πέρα, βλέπω συνέχεια που είναι. Ψυχή μου, έλα. Τον λατρεύω, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Κάθε φορά που έρχεται στο σπίτι, γεμίζει το σπίτι, ομορφαίνει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, σήμερα να σας πω, έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια. Πρέπει επίσης να αλλάξω μπαταρία στην κάμερα. Τώρα το πήρα χαμπάρι, θα μας κλείσει η κάμερα. Θα κάνουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα υποτίθεται φεύγει το έπιπλο στο χολ. Σας το λέω κάθε μέρα και ποτέ δεν φεύγει, το ξέρω. Σήμερα μπορεί να έρθει και το γραφείο. Σήμερα θα πήγαινε να βγάλω τα ράματα. Αλλά εν τέλει δεν θα πάω σήμερα, θα πάω αύριο. Γιατί θα πάμε μαζί με την Κατερίνα. Εγώ για τα ράματα, εκείνη για το εμβόλιο. Οπότε μεθαύριο θα δείτε vlog από τα ράματα και γενικότερα το τι θα κάνουμε. Αυτά λοιπόν για τώρα. Σας αφήνω να παίξω με το μικρό Σπυράκο. Να ανεβάσω και ένα βίντεο και τα λέμε πιο μετά. Σήμερα επίσης θα φτιάξουμε και σπανακόπιτα, οπότε μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε πιο μετά. Μπράβο! Καρδιά μου, κοιτάξτε ομορφιά ρε, κοιτάξτε ομορφιά. Του έχω βάλει και τα τραγουδάκια του εδώ πέρα που του αρέσουνε. Αγάπη μου. Θέλεις μπανανουλά. Ω, μεγάλη μπουκίτσα, ο Σπυράκος! Ντα, 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 ντα! Ντα, αγάπη μου! Ντα, 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 πες το πάλι! Ντα, ντα! Ντα, ντα! Many hours later. Παιδιά, απίστευτο κι όμως αληθινό. Το επιπλάκι στο χολ έφυγε. Αγάπη μου, σ' αγκαλιά! Μισό. Καθόμαστε αγκαλίτσα με το μικρό Σπυράκο. Έφυγε λοιπόν το έπιπλο στο χολ. Οπότε, παιδιά, σήμερα κιόλας θα δούμε μήπως φέρουμε με τον Κώστα το γραφείο και τον υπολογιστή του. Δείτε πόσο ωραία έχει αδειάσει. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ, μπαταρία ξέχασα να αλλάξω την κάμερα. Οπότε πάω να αλλάξω μπαταρία και τα λέμε σε λιγάκι που θα βάλουμε τη σπανακόπιτα να γίνεται. Και αφού έφυγε λοιπόν το έπιπλο, τελείωσα και το βίντεο που σας έφτιαχνα. Τα έχω κάνει όλα. Είμαι εδώ με το μικρό Σπυράκο. Θέλει αγκαλιά. Και πάμε να φτιάξουμε τη σπανακόπιτα. Αγκαλίτσα ήθελε. Λοιπόν, Σπυράκο μου, είσαι έτοιμος για μια φανταστική σπανακόπιτα? Ναι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξουμε. Έχω κάνει μία μικρή προετοιμασία. Τα έχω βάλει όλα τα υλικά στον πάγκο. Οπότε πάμε να σας δείξουμε τι θα χρειαστούμε. Εδώ λοιπόν έχω φύλλα κρούστας, έχω σπανάκι κατεψυγμένο, έχω ένα ματσάκι άνηθο και δύο κρεμμυδάκια φρέσκα, φετούλα, δύο αυγουλάκια, πιπέρι και γαλατάκι. Και φυσικά έχουμε και ελαιόλαδο, ξέχασα να σας το πω. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα ψιλοκόψω το κρεμμυδάκι το φρέσκο και τον άνηθο. Να σας πω ότι δεν θα βάλω όλο το ματσάκι τον άνηθο στην πίτα μου, γιατί δεν τρελαίνομαι για άνηθο. Μ' αρέσει μεν, απλά όχι πάρα πολύ ποσότητα. Οπότε θα τον ψιλοκόψω όλο, θα βάλω το μισό και τον άλλο μισό θα τον αποθηκεύσουμε στην κατάψυξη. Πόσο ωραίο θα ήταν να είχα και αυτό το δάχτυλο, ρε παιδιά. Το σημαντικότερο δάχτυλο δεν έχω, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε να το κόψουμε. Και ελπίζω να μην κόψω και άλλο δάχτυλο σήμερα. Έχω φέρει λοιπόν ένα σακουλάκι στο οποίο θα βάλω τον μισό άνηθο και να το πιλάψουμε στην κατάψυξη. Τι σας έχω, τι σας έχω. Λοιπόν, σας έχω κάτι που η Κατερίνα έσκασε μόλις το είδε. Έσκασε η Ρουφιάνα. Τα μπιπ που ακούστηκαν δεν υπάρχουν, σας το λέω. Μόλις τα είδα, άρχισα πι 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 πι. Ο λόγος
για αυτά εδώ τα ταπεράκια. Ήτανε μέρος της πρίκας μου, αν θέλετε να ξέρετε. 7 χρόνια τα έχω κλειστά και ανέγγιχτα. Λοιπόν... Βάρω από την πρίκα να ξέρεις. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, είναι φανταστικά αυτά, δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Αλλά σκέφτηκα, από το να βάλω τον άνηθο μέσα σε σακουλάκι, καλύτερα να το βάλω σε ένα μικρό μπολάκι. Εδώ πέρα έχω άπειρα ταπεράκια. Οπότε πάμε να ανοίξουμε το πιο μικρό, να το κλείνω λίγο και να φυλάξουμε εκεί πέρα τον άνηθο. Δεν τη βγαίνει, δεν τη βγαίνει. Έχουν κολλήσει 7 χρόνια! Από την κακία σου έχουνε κολλήσει, κακίστρο! Τίποτα, και με ένα δάχτυλο τώρα! Ναι, όπως το καλό μου δάχτυλο δεν μπορώ να το βάλω. Βάλ' τα λίγο κάτω από το νερό. Α, εντάξει. Καθιασμένη! Μισό! Όπως και είναι πολύ ωραία. Και έχει και βάση. Στρογγυλή. Δεν θέλω. Το χοντρένεις. Το χοντρένω, το ξέρω. Στρογγυλή βάση, η οποία είναι περιστρεφόμενη. Οπότε το φυλάς εσύ στο δουλάπι σου και τσουπ 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 το γυρνάς και κάνεις δουλειά. Τη μισό σας το είπα. Έτοιμος λοιπόν ο άνηθος μέσα στο καταπληκτικό αυτό ταπεράκι. Οπότε το κλείνω και το βάζω κατάψυξη. Έχω βάλει στο τηγάνι μου λίγο ελαιόλαδο. Έχει αρχίσει να καίει, οπότε θα προσθέσουμε περίπου μισό κιλό σπανάκι. Εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα, το κατεψυγμένο. Προσθέτω και το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Και τα τσιγαρίζουμε. Προσθέτω και το πιπέρι. Το σπανάκι είναι σχεδόν έτοιμο, όπως είδατε έβαλα όλο το σακούλι τελικά και το 1 κιλό γιατί μου φαινόταν υπερβολικά λίγο. Πάμε τώρα να βάλω λίγο αλατάκι και λίγο πριν αποσύρουμε από τη φωτιά προσθέτουμε και τον άνηθο. Το άφησα λοιπόν να κρυώσει λίγο και τώρα πάμε να προσθέσουμε τη φετούλα μας και ένα μπουκουλάκι. Έχω κόψει όπως βλέπετε εδώ πέρα τη φέτα σε μεγάλα κομματάκια. Έχω βάλει πάρα πολύ με την ψυχή μου. Έχω βάλει περίπου μισό κιλό. Βάζουμε και το αυγό και ανακατεύουμε καλά. Έβαλα λοιπόν το φούρνο στους 180 αυτής αντιστάσεις για να προθερμαίνεται και πάμε τώρα παιδιά μου να συνεχίσουμε την πίτα μας. Έχω φέρει λοιπόν το μεγάλο μου ταψί, το βαφί. Πάμε τώρα να λαδώσουμε τον πάτο του ταψιού και να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα φύλλα κρούστας. Βάζουμε τώρα το πρώτο φύλλο κρούστας και το λαδώνουμε κι αυτό. Πάμε τώρα να προσθέσουμε το τελευταίο φύλλο. Τώρα αυτό το φύλλο δεν το λαδώνουμε. Εδώ πάνω θα ρίξουμε τώρα τη γέμισή μας, δηλαδή το σπανάκι με τη φέτα, τον άνηθο, το κρεμμυδάκι κλπ. Με μια τρυπητή κουτάλα λοιπόν θα πάρω το μείγμα και θα το βάλω εδώ μέσα γιατί δεν θέλουμε να πιάσουμε καθόλου τα υγρά που έχει βγάλει το σπανάκι. Και τώρα απλώνουμε τη γέμιση να πάει παντού. Τώρα πάμε να καλύψουμε την πίτα μας με τα υπόλοιπα φύλλα κρούστας. Θα βάλουμε το πρώτο έτσι, θα το λαδώσουμε και μετά συνεχίζουμε να τα βάζουμε κάθε τα οριζόντια. Κάθε τα οριζόντια μέχρι να τελειώσει τα φύλλα. Έβαλα λοιπόν και το τελευταίο φύλλο. Αυτό το φύλλο από πάνω δεν το λαδώνουμε εννοείται. Τώρα τι θα κάνω. Πάμε να τυλίξουμε σαν ρολάκι ας πούμε τις άκρες. Τώρα, αφού τα έχουμε τυλίξει καλά τις άκρες, πολύ σφιχτά, πάμε να χαράξουμε ελαφρώς την πίτα μας, μόνο όμως από την πάνω πλευρά, δηλαδή δεν θα φτάσει το μαχαίρι μέχρι κάτω. Οπότε πάμε να κάνουμε τα κομμάτια. Τέλεια! Και τώρα φέρνω ένα μπολάκι και σας δείχνω τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν να σπάσουμε ένα αυγό, ελάχιστο γαλατάκι και ελάχιστο λαδάκι. Τα χτυπάμε καλά. Και τώρα με το πινελάκι μας θα αλείψουμε όλη την επιφάνεια της πίτας. Έτοιμη λοιπόν η προετοιμασία μας, πάμε τώρα να τη βάλουμε την πίτα στο φούρνο. Τη σταυρώνουμε κιόλας. Θα το τσεκάρω λοιπόν ανά λίγη ώρα και όταν είναι έτοιμο θα σας πω. Και τώρα παιδιά μου, η στιγμή που δεν μ' αρέσει. Πρέπει να μαζευτεί ο κακός χαμός και να κάνω άπειρη λάτζα. Τα κάνω και επανέρχομαι. Λάτζα τέλος και να σας πω ότι μέσα σε μισή ώρα έγινε και η πίτα. Εδώ βλέπετε την πιτούλα, εδώ όλα τα πλυμμένα και εδώ. Οπότε τώρα θα κάνω ένα μαθηματάκι έτσι λίγο εδώ πέρα στην τραπεζαρία στο σαλόνι. Να ράξω λίγο και μόλις έρθει ο Κώστας θα φάμε και αναλόγως το τι ώρα θα έρθει, αν έρθει νωρίς δηλαδή αργά,
Θα δούμε αν θα φέρουμε σήμερα το γραφείο ή θα το κάνουμε άλλη μέρα. Θα ήθελα ιδανικά να έρθει νωρίς να το κάνουμε σήμερα, να ξεμπερδεύουμε. Αλλά αν δεν έρθει νωρίς, δεν γίνεται δυστυχώς. Θα το δούμε, παιδιά. Τουλάχιστον έφυγε το άλλο έπιπλο. Καθάρισα πάλι. Σκούπισα, σφουγγάρισα. Είμαστε κομπλέ. Οπότε τώρα μαζεύω λίγο. Αράζω να φτιάξω και ένα βίντεο. Και τα λέμε πιο μετά. Much later. Ώρα για το φαγάκι μου. Έχω λοιπόν ρεβιθάκια από χθες. Πανακόπιτα, φανταστική, και θα πιω και λεμονίτα. Πάμε λοιπόν να τα δοκιμάσουμε όλα on camera. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με τα ρεβίθια. Είναι απίστευτα. Συνεχίζουμε τώρα με λεμονίτα. Είναι φανταστική. Να σας πω, σας το είχα πει και στο βίντεο που είχα φτιάξει τη λεμονίτα. Δεν μου άρεσε το χρώμα της, βασικά σας το είχα γράψει από κάτω στο σχόλιο. Το χρώμα της δεν μου άρεσε. Δηλαδή με έκανε να νιώθω λες και είναι ελαιόλαδο. Αλλά η γεύση είναι απίθανη, οπότε εντάξει, είναι τέλειο. Απλά την επόμενη φορά θα το αφήνω λίγο λιγότερο στην κατσαρόλα, ώστε να μην σκουραίνει τόσο πολύ. Πάντως αν γεύση είναι τέλειο. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε και σπανακόπιτα. Taking an early lead and really going to work on those patties. What a dynamo! A little smoke from Three Towns overeating at a terrific pace. Είναι ονειρική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σας αφήνω. Έχω λαδό στα χέρια μου. Με το χέρι θα τη φάω εννοείται. Λοιπόν, οπότε τα λέμε πιο μετά. Much later. Αρκετές ώρες μετά. Είναι περίπου 12 παρά. Δεν έχω δει Netflix. Δεν έχω κάτι στον καναπέ. Κάθομαι στον υπολογιστή εδώ και ώρες, φτιάχνω βίντεο αβέρτα. Έκανα και μία οργάνωση στο planner γενικότερα, να δω τι βίντεο θα ακολουθήσουν, τι να κάνω, έτσι διάφορες ιδέες. Τα vlog μας συνεχίζονται, εγώ νιστάζω. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσει και το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί σας ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Μπορείτε να μετέχετε πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Όπως επίσης εκεί μπορείτε να παίρνετε μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε στη σελίδα μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού αύριο στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα.